Το πολεμικό ναυτικό υποδέχτηκε το πλοίο γενικής υποστήριξης με την ονομασία Περσέας σε μια τελετή που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ναύσταθμου Σαλαμίνας. Το πλοίο αποτελεί δωρεά του υποναβάρχου επιτιμή Παναγιώτη Λασκαρίδη και είναι η πέμπτη και μεγαλύτερη μετά τα πλοία Κύκνος, Άτλας 1, Ηρακλής και Αίας, τα οποία επιχειρούν στις θάλασσες. Μια ακόμη νέα δωρεά σημειώθηκε για το πολεμικό ναυτικό με την επίσημη παράδοση του πλοίου γενικής υποστήριξης Περσέας, το οποίο πρόκειται να αναβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό το αξιόμαχο του ελληνικού στόλου. Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ναύσταθμου Σαλαμίνας, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Αρχηγού ΓΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου και του Αρχηγού ΓΕΝ Αντινάβαρχου Ιωάννη Δρυμούση. Η σημερινή τελετή έχει μια επιπλέον ιδιαίτερη σημασία για το πολεμικό μας ναυτικό. Έρχεται σε συνέχεια της καθέλκυσης στο Λουριάν της Γαλλίας, της νέας φρεγάτας μας, τη πιο σύγχρονης φρεγάτας στον κόσμο σήμερα. Και αυτά τα δύο είναι συμπληρωματικά. Ο ρόλος του Περσέα ως πλοίο γενικής υποστήριξης είναι απολύτως καθοριστικός για την επιχειρησιακή σχεδίαση και την επιχειρησιακή δυνατότητα του στόλου. Ο Περσέας αποτελεί δωρεά του Προέδρου του Ιδρύματος Εκατερίνη Λασκαρίδη, υποναύαρχου επιτιμή Παναγιώτη Λασκαρίδη και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά σημαντικών αποστολών. Μεταξύ αυτών είναι η μεταφορά στρατιωτικού προσωπικού και βαρέως εξοπλισμού, η προσνείωση ελικοπτέρων, η χρήση του ως πλοίο νοσοκομείο με την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας στα νησιά και για τα ετήσια εκπαιδευτικά ταξίδια των μαθητών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Λίγο καλορίζικο και από σήμερα είσαι υπεύθυνος. Να καλοτάξετε το καράβι μας και όλα καλά. Μετά το πέρας της τελετής ένταξης του πλοίου γενικής υποστήριξης Περσέας στο πολεμικό ναυτικό, ο Υπουργός προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την επίθεση κατά του Ισραήλ. Θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από την επίθεση την οποία δέχτηκε το φίλο κράτος του Ισραήλ και ιδίως ο άμαχος πληθυσμός του. Η Ελλάδα δήλωσε ξεκάθαρα διαστόματος του Πρωθυπουργού αλλά και όλων των πολιτιακών παραγόντων ότι αντιλαμβάνεται πλήρως και στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και ότι η προστασία των αμάχων είναι πάντοτε η πρώτη προτεραιότητα.